Με ένα ξεκάθαρα αναβαθμισμένο τουριστικό προϊόν και τον ιδιωτικό τομέα να έχει κάνει άλματα, η Κρήτη και τα Χανιά συνεχίζουν να κινούνται ανωδικά, όπως δείχνουν τα στοιχεία των προκρατήσεων στις ξενοδοχειακές μονάδες. Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Χανίων στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, οι εκπρόσωποι του κλάδου μετέφεραν το θετικό κλίμα που ήδη εισπράττουν. Τα πράγματα είναι θετικά. Υπάρχει μια συγκρατημένη φυσικά αισιοδοξία, γιατί πολλά μπορεί να συμβούν εντωμεταξύ. Αλλά γενικότερα θα έλεγα οι πληροφορίες που έχουμε από όλα μας τα μέλη είναι σε θετική και αισιόδοξη κατεύθυνση. Το παρόν στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδοχών Χανίων έδωσε ο Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, Αντώνης Κατραούρας, ο οποίος αναφέρθηκε στη συμβολή της τράπεζας στην στήριξη των επιχειρηματιών του τουριστικού τομέα συνολικά και με διαφορετικούς τρόπους. Αρχικά ενημερώνοντας τον πελάτη για την κατάσταση της αγοράς, τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις, τους κινδύνους και στη συνέχεια, με την βοήθεια της αναπτυξιακής τραπεζικής, έχουμε ξεχωριστή διεύθυνση γι' αυτό, ενημερώνει τον πελάτη για τα χρηματοδοτικά προϊόντα, αλλά και τα εργαλεία, τα επενδυτικά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει, όπως είναι το ΕΣΠΑ, ο Αναπτυξιακός Νόμος, το Ταμείο Ανάκαμψης, για να μπορέσει να υποστηρίξει την επένδυσή του. Παράλληλα, διατίθενται εξειδικευμένα προϊόντα για την κάλυψη των επενδυτικών αναγκών και των αναγκών του κεφαλαίου κίνησης, ενώ ειδικό πρόγραμμα ενισχύει τις επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αναβάθμισης εξοπλισμού και γενικά της επανεκκίνησης των ξενοδοχείων στην έναρξη κάθε τουριστική σεζόν. Εντός του τριμήνου θα έχουμε διαθέσιμα εργαλεία από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, τα οποία έρχονται και υποστηρίζουν τις ανάγκες του πελάτη και καλύπτουν τις ανάγκες του πελάτη για κεφαλαίο κίνηση ή επενδυτικές ανάγκες. Παράλληλα, δημιουργούμε μία δέσμη προϊόντων, τη λέμε την Hotel Finance, η οποία τον υποστηρίζει ουσιαστικά. Σημαντικός παράγοντας στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος των Χανίων και στην αναβάθμισή του ήταν η προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιριών, η διαφοροποίηση του τουριστικού μοντέλου και των πηγών προέλευσης των επισκεπτών. Καταλυτικό ρόλο όμως παίζει η παροχή υπηρεσιών υψηλού επίπεδου σε μικρές ή και μεγάλες μονάδες. Θα έλεγα ότι ανεξαρτήτως τον τύπο καταλύματος και την κατηγορία καταλύματος, έχουν γίνει άλματα βελτίωσης ποιότητος. Αυτό αναγνωρίζεται από τους πελάτες μας. Βλέπουμε ότι ακόμα και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η Ελλάδα και συγκεκριμένες περιοχές όπως είναι η Κρήτη είναι πολύ μπροστά από ανταγωνιστές. Αυτή την περίοδο τρέχουμε μια σειρά από εγκυοδοτούμενα εργαλεία μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου, τα οποία με τεράστιους πόρους, 1,5 δις είναι η πόρη αυτή τη στιγμή, τα οποία ονομάζεται competitiveness και έρχεται να καλύψει αυτό, τις ανάγκες πάλι για κεφάλαιο κίνησης και επενδυτικούς σκοπούς. Προγράμματα στήριξης του ξενοδοχειακού κλάδου αλλά και τραπεζικά προϊόντα που εστιάζουν στην υγιή οικονομική μεγέθυνση με κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποτελούν σημαντικό στήριγμα και μοχλό περαιτέρω ανάπτυξης του τουριστικού τομέα.